Καλημέρα σας, κύριε Ζαμπούνη. Παρακαλώ, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό. Ο πληθυντικός είναι απόσταση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε είστε ΠΑΟΚ. Είσαι ΠΑΟΚ. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να συναντήσω τον κύριο Χρούσο Ζαμπούνη να μου λύσει τις απορίες. Είναι εντάξει αν δω μια κοπέλα που μου αρέσει να γυρίσω στο φίλο μου και να πω μεγαλόφωνα έμπαινα. Μεγαλόφωνα. Προς επίκον της κοπέλας. Μάλιστα. Μπορούν να κάνουμε το χειρότερο πράγμα με καλό τρόπο και το καλύτερο με κακό. Εδώ λοιπόν, βλέποντας αυτή την όψη του μοναχού του Αγίου Όρους, του Ευσεβούς, με έναν ωραίο τρόπο μπορεί η κοπέλα να το αποδεχθεί με ευαρέσκεια. Απήντησα. Αν παρατηρήσετε σε διάφορες εθνικές εορτές, π.χ. Πάσχα, όλοι οι θείοι, πατεράδες, ξαδέρφια έχουν μια μανία να κάθονται με φανελάκι, λαδιές, και όλοι δείχνουμε με πυρούνια, γελάμε, με ανοιχτά στόμαχα, όλο αυτό που περνάμε ωραία. Δεν είναι όμως σωστό, ε. Μια αμερικανική παροιμία λέει, εάν μάθεις ιδιωτικά να πίνεις την πύρα από το μπουκάλι, δηλαδή στο σπίτι σου, θα το κάνεις και δημόσια. Πείτε μου μερικά βασικά tips, άμα συναντήσω ποτέ το βασιλιά Κωνσταντίνο στον δρόμο, τι πρέπει να κάνω? Να αντιστρέψω την ερώτηση. Τι θα κάνατε εσείς? Να αφήσω λίγο το καφέ. Θα του κάνα... Λοιπόν, αυτό είναι την εποχή της τουρκοκρατίας. Επίσης, okay, με τον βασιλιά βλέπουμε την Ελισάβετ, κάτι πολύ σύνηθες, προχωράμε στο δρόμο και μπορούμε να πετύχουμε τη βασίλισσα της Αγγλίας. Μπορούμε, δώστε μου λίγο το χέρι σας, μπορούμε να της κάνουμε «Ουσέρε βασίλισσα». Όχι. Όχι μόνο στις βασίλισσες και στις κυρίες. Αν δεν μας στείνουν οι ίδιες το χέρι, δεν δίνουμε το χέρι μας. Αυτό δηλαδή να πηγαίνεις και να... Παίρνουμε εσόρουχα από τη Λαϊκή. Έχει. Είχε αριστερά πίσω μας. Ναι. Παίρνουμε ό,τι έχει, ενισχύουμε. Εσείς ενισχύεστε ποτέ από Λαϊκή? Τι περιμένετε από μένα μέσα από τη συνέντευξη που είχαμε να δείτε στο μέλλον? Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την ευπρέπειά σας, για το υψηλό σας φρόνημα και για την πάρα πολύ ωραία φράντζα η οποία προδίδει βεβαίως τον παιγνιώδη χαρακτήρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ. Γεια σας.